Με πρωτοβουλία των εργαζομένων του νοσοκομείου Διδημοτήχου, πραγματοποιήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου διευρυμένη σύσκεψη εργασίας προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά πρωτίστως με την επαναφορά της αυτοτέλειάς του και δευτερευόντως με τη στελέχωσή του με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στη σύσκεψη, στην οποία σημειώθηκε πλήρης απαρτία θεσμικών και τοπικών φορέων, οι ευρύτες υφυπουργοί διαβεβαίωσαν πως η αυτονομία του νοσοκομείου του Διδημοτήχου θα επανακτηθεί σύντομα με νόμο του κράτους και η εξέλιξη αυτή θα επιταχύνει προς τη σωστή κατεύθυνση το επόμενο μείζον αίτημα των κατοίκων του Βορείου Εύρου, δηλαδή τη στελέχωση και επάνδρωσή του με απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Υπήρξε διαβεβαίωση από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γρηγοράκο, ότι αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο προκάτοχός του, ότι θα γίνει δηλαδή διασυνδεδεμένο νοσοκομείο με την Αλεξανδρούπολη με χωριστό προϋπολογισμό και χωριστό αφημί, θα ισχύσει. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Εγώ θα κάνω τα αδύνατα δυνατά ως βουλευτής πλέον και όχι ως μέλος της κυβέρνησης, αν καταφέρουμε και μέσα στον Αύγουστο ή το πολύ πολύ το Σεπτέμβριο να γίνει αυτή η ρύθμιση. Φαίνεται ότι το θέμα της απεξάρτησης του νοσοκομείου του Δημοτήχου από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε καλό δρόμο. Εκείνος ο αγώνας όμως πρέπει να συνεχιστεί είναι για την πλήρη στελέχωση από γιατρούς και από το υπόλοιπο προσωπικό. Πραγματικά αυτό το νοσοκομείο του Δημοτήχου που έχει προσφέρει πολλά στην υγεία όχι μόνο του Βορείου του Εύρου αλλά ολόκληρου του νομού και αν θέλετε ολόκληρης της περιοχής, οφείλουμε να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες. Θα κάνουμε υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο και επομένως θέλω να πιστεύω και να μεταφέρω το μήνυμα στους κατοίκους εδώ του Βόρειου Εύρου ότι θα έρθουν οι καλύτερες μέρες για το νοσοκομείο Διδημοτήχου και θα σταματήσει η υποβάθμισή του. Ας είμαστε αισιόδοξοι και να δούμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Από την πλευρά τους, οι τοπικοί φορείς υποδέχτηκαν με χαμόγελα και συγκρατημένη αισιοδοξία τις διαβεβαιώσεις των υφυπουργών για επανάκτηση της διοικητικής αυτοτέλειας και εμφανίστηκαν δικαιωμένοι για τους μεγάλους αγώνες που έκαναν προκειμένου να εισακουστεί το αίτημά τους. Βέβαια, σημείωσαν πως ο αγώνας δεν πρέπει να τονίσει το παραμικρό, καθώς η ύπαρξη ενός νοσοκομείου σύγχρονου, λειτουργικού και κατάλληλα στελεχωμένου αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για την περιοχή και τους κατοίκους της. Ύστερα από τις διαβεβαιώσεις τις οποίες είχαμε από τους υφυπουργούς, τον κύριο Ντόλιο και τον κύριο Γεροντόπουλο, πιστεύω ότι το θέμα του νοσοκομείου Διδημοτήχου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ευελπιστούμε τα υπεσχημένα να γίνουν σύντομα νόμος, να γίνουν πράξη και όλοι μαζί θα στηρίξουμε όλη η κοινωνία του Βορείου Εύρου, εν συνεχεία θα στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια που κάνουν το ιατρικό, το διοικητικό και το βοηθητικό και το νοσηλευτικό και το βοηθητικό προσωπικό που κάνει το νοσοκομείο μας. Το αίτημα δηλαδή το δικό μας έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αυτοδύναμη παρουσία του νοσοκομείου, ώστε να φύγουμε από τις αγκυλώσεις και από τις δυσκολίες λειτουργίας, συλλειτουργίας με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και το άλλο αίτημα είναι να στηριχθεί το νοσοκομείο αυτό με ιατρικό προσωπικό και με νοσηλευτικό προσωπικό. Για τις δύο αυτές λοιπόν προσπάθειες και για τις δύο προσπάθειες κινούμαστε όλη αυτή την περίοδο, όλους αυτούς τους μήνες. Πιστεύουμε ότι ορίμασε πλέον η κατάσταση και ότι σύντομα θα υπάρξει νόμος ο οποίος θα εξαιρεί το νοσοκομείο Δημοτήχου από την υφιστάμενη κατάσταση, θα το αποσυνδέει λοιπόν από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παραμένοντας βέβαια επιστημονικά διασυνδεόμενο. Είμαι περιορισμένα αισιόδοξος και θα μείνω στο κομμάτι ότι αν δεν το δω σε νόμο αυτό ότι το νοσοκομείο Δημοτήχου αυτονομείται, ανακτάει την νομική του υπόσταση, παραμένει διασυνδεόμενο με την Αλεξανδρούπολη, δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος. Είμαι από τους πλέον δύσπιστους ότι θα πρέπει πλέον να το δούμε σε νόμο για να πούμε ότι αυτό το νοσοκομείο πλέον ξαναανακτά την νομική του υπόσταση και ότι απορρέει από αυτήν. Υπάρχουν θετικές πληροφορίες ότι το νοσοκομείο αποκτά την αυτονομία του και ότι αυτό θα γίνει σύντομα νόμος του κράτους. Εμείς χαιρετίζουμε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι πράγματι πολύ θετική και αναβαθμίζει την παροχή υγείας στο Βόρειο Εύρο, αλλά πάντα κρατούμε την συγκρατημένη αισιοδοξία μας για την εξέλιξη της όλης υπόθεσης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο
θα γίνει αυτό νόμος του κράτους και θα ακολουθήσουν σημαντικές εξελίξεις που θα αφορούν τη στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολη. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα, πρέπει να το συνεχίσουμε, πρέπει να το δούμε με τα μάτια μας αυτό να γίνει και από την άλλη μεριά να στελεχώνεται και συνεχώς το νοσοκομείο Δημοτίχου, σε ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό που δυστυχώς έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις. Ο κόσμος που παραμένει εδώ θέλει το νοσοκομείο. Είναι βασικό, διότι έχουμε ηλικίες μεγάλες στον τόπο αυτό. Δυστυχώς έχουν μείνει ηλικίες μεγάλες και το έχουν πολύ ανάγκη. Ο νόμος Εύρου και για εθνικούς λόγους πρέπει να παραμείνει εδώ και αν θέλουν να κρατήσουν ανθρώπους στο νόμο, το νοσοκομείο πρέπει να παραμείνει. Να μην έχει την τύχη του εργοστασίου της Ορεστιάδος. Υποσχέθηκαν βέβαια ότι θα το κρατήσουν. Ας μας επιτρέψουν οι κύριοι πολιτικοί μας να είμαστε δύσπιστοι.